Αυτό, με πολύ αγάπη που και σήμερα επέτρεψε ο Κύριος να είμαστε εδώ με τη σύζυγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντοτε το λέω για αυτές τις μέρες που μας χαρίζει και ερχόμαστε για να δούμε τους γονείς μας που είναι υπερήλικες πλέον και να περάσουμε χρόνο, λίγο ξεκούρασης. Αλλά αδελφοί, η ξεκούρασή μας είναι στον οίκο του Κυρίου και το λέμε κυριολεκτικά αυτό, το λέμε σαν σχήμα λόγου. Μέσα εδώ υπάρχει η ανάπαυση του Πνεύματος του Αγίου και στο περπάτημά μας όλη την ημέρα έχουμε την ανάπαυση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Μπορεί να έρχεται κόπωση στο σώμα μας, μπορεί πολλές φορές και στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας να επιτρέπουμε την κούραση, αδελφοί, αλλά όταν έρχεται η ένωση με το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει και βγαίνει ο καρπός, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, όλα αυτά τα στοιχεία του καρπού του Πνεύματος του Αγίου είναι που αναπαύουν τον άνθρωπο, την ψυχή του, το πνεύμα του, ακόμα και το σώμα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η επιστήμη έχει αποδείξει και το ξέρουμε ότι πολλές αρρώστιες και ασθένειες οφείλονται στην ψυχή. Η ψυχή είναι αυτή η οποία στρεσάρεται, δηλαδή πιέζεται. Η ψυχή είναι αυτή η οποία γεμίζει φόβους. Η ψυχή είναι αυτή η οποία αγωνιά. Και μόνο η ψυχή εκείνη που θα βρει τα ύδατα, τα ζωντανά ύδατα, να ξεδιψάσει, να αναπαυθεί, να παρηγορηθεί, είναι αυτή η αδελφή που παίρνει και υγεία. Τα ζωντανά ύδατα είναι αυτά που δίνουν υγεία. Ευχαριστούμε στο Θεό. Γι' αυτό και ο χριστιανός πρέπει να υγιένει, καθώς λέει ευωδούται η ψυχή αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μια ευχή που τη δίνει ο Απόστολος Ιωάννης να υγιένεις, λέει, καθώς ευωδούται η ψυχή. Βλέπετε, όσο ευωδώνεται η ψυχή, τόσο κατά κανόνα έρχεται και η υγεία στο σώμα, στο πνεύμα. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξουν και εξαιρέσεις που τις επιτρέπει ο Θεός, όμως και αυτές για κάποιο λόγο παιδαγωγικό, όπως τον Ιώβ, όπως τον Απόστολο Παύλο. Αλλά ο κανόνας, αδελφοί, είναι ότι ο Θεός μας θέλει να ευωδώνεται η ψυχή μας και όλα αυτά τα τοξικά στοιχεία του άγχους, του στρες, της αγωνίας, των φόβων μέσα σε αυτόν τον κόσμο να διαλύονται και αυτό το οποίο να μένει να είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Σας φέρνω βεβαίως την αγάπη, τους χαιρετισμούς όλων των αδελφών από την αδελφότητα εκεί στην κοντινή, θα έλεγα, δεν τολμώ να πω μακρινή Αγγλία, γιατί εσείς λαμβάνετε χαιρετισμούς τώρα από το Σίδνεϊ, λαμβάνετε χαιρετισμούς από το Τέξας, οπότε εμείς εκεί πάνω λίγο πιο πάνω από τη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, λίγο μετά τη μάχη, το στενό της μάχης, πιστεύω ότι είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλωστε, από ανάμεσά σας έχουμε αρκετά αδέλφια στην εκκλησία εκεί στο Λονδίνο. Άλλωστε και εμείς, έτσι, είμαστε εξημών και εγώ και η σύζυγός μου. Εγώ πιο βέρος μπορώ να πω, γιατί εδώ μπήκα, εδώ πίστεψα, εδώ με πρόσθεσε ο Κύριος, αδελφός ο Γιώργος με βάφτισε στο νερό, εδώ έχω λάβει Πνεύμα Άγιο, ενώ η σύζυγος ήρθε εδώ και με βρήκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε τον αδελφό μας τον Γιώργο, τον Πολίτη, έχουμε τη Χριστίνα, την Μπατσουράκου, τον Κωνσταντίνο, τον Χριστοφίν, η αδελφή μας η Γκουντέλα πάνω στην Αγγλία και αυτοί βεβαίως έρχονται, τους βλέπετε και όλα τα υπόλοιπα αδέλφια. Τώρα δεν θυμάμαι να έχω ξεχάσει κανένα. Η οικογένεια Τσαουσλάρη και αυτή έχει κάνει το πέρασμά της από εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για τις εκκλησίες οι οποίες φορτώνουν, έτσι, τα σκεύη, φορτώνουν τους αδελφούς με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, με εμπειρίες, με παιδεία εκκλησιαστική. Και τι να σας πω τώρα, πολλά θα μπορούσα να πω από τα ονόματα που προανέφερα και από άλλους αδελφούς που έχουν έρθει από άλλες εκκλησίες της Ελλάδας, που αυτή η εκκλησιαστική παιδεία, αδελφοί, κηρύττει ίσως πιο δυνατά από ό,τι μερικές φορές ο Άμβωνας. Μας έχει τύχει χαρακτηριστικά να σας το πω
αδελφές οι οποίες πιστέψανε και μπήκανε μέσα στην Εκκλησία, να έχουν ακούσει για το πώς πρέπει να είναι το πολίτευμα της γυναίκας, αλλά όταν είδανε τις αδελφές μέσα στην Εκκλησία, πώς αφήνουν τα μαλλιά τους όταν γίνονται λευκά, να γίνονται λευκά, πώς βάζουν το μαντίλι, πώς έρχονται και φοράνε την, χωρίς να φοράνε τα παντελόνια και να φοράνε φούστες. Μία αδελφή είχε πιστέψει, μου λέει, σου ζητάω συγγνώμη. Λέω, γιατί μου ζητάς συγγνώμη? Γιατί, αδελφέ μου, λέει, δεν έχω παντελόνια, δεν έχω φούστα, μου λέει, ακόμα και τώρα θα πάω να αγοράσω. Τι μου ζητάς, λέω, συγγνώμη, εμένα, για μένα, λέω, θα το φορέσεις τη φούστα? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν το κάνεις για μένα, μην το κάνεις. Κάντε, όχι, μου λέει, αδελφέ, αλλά όταν εγώ θέλω να μοιάσω, λέει, σε αυτή την αδελφή, θέλω να μοιάσω σε αυτή την αδελφή, θέλω να μοιάσω να ευλογηθεί και εμένα η οικογένειά μου, έτσι. Και σας το λέω, δηλαδή, γιατί το συζητούσα και με τον αδελφό τον Τίνο, που είναι στο Σίδνεϊ. Μου λέει, εμένα μου λείπουν αυτοί οι παλιοί αδελφοί τους οποίους έχεις, μου λέει, εσύ στο Λονδίνο, να κηρύττει, μου λέει, η διαγωγή τους και να το βλέπουνε. Το κάθε φύτευμα αναλόγως δίνει ο Κύριος αυτό το οποίο έτσι έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά έτσι σας το είπα, ότι όλοι αυτοί οι παλιοί αδελφοί που έχουν την εκκλησιαστική παιδεία, που έχουν τον καρπό, και οι αδελφές και οι αδελφοί, τα παιδιά, πολύ σημαντικό, τα παιδιά αδελφοί, των αδελφών που ήρθαν εκεί πέρα και είχαν την παιδεία της νεολαίας, των συνάξεων, των κατασκηνώσεων εδώ πέρα. Σιγά σιγά αυτό μιλάει μόνο του, φωνάζει μόνο του. Και φέτος στην κατασκήνωση εδώ των Αθηνών που οργανώνει η αδελφότητά μας, πάνω από 15 άτομα ήταν κατασκηνωτές, συν τους ομαδάρχες που ήταν, συν τις ομάδες εκεί ίσως, ευχαριστούμε τον Θεό, χωρίς εγώ να ούτε να προτρέψω ούτε τίποτα. Το ακούγανε, το βλέπανε, το ζητήσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που λέει ο Κύριος, πήρες ένα τάλαντο. Πούντο. Λέει, το θα ψαπάρτω. Όχι, λέει. Έπρεπε να το βάλεις πού? Στους τραπεζίτες. Έπρεπε να το επενδύσεις και εγώ τώρα που ήρθα να το πάρω με τόκο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η ζωή σου που λες καμιά φορά, τι κάνω? Πάω εκκλησία, έρχομαι, φεύγω. Δεν βλέπω εγώ, άστο, όταν θα έρθει η ώρα της οικονομίας, όταν ο Κύριος θα τραβήξει τη γραμμή και θα πει μέχρι εδώ ήτανε, έλα να κάνουμε λογαριασμό, τότε θα δεις πώς ήτανε το τάλαντο όταν το έφερες μέσα στην εκκλησία, όταν το επένδυσες μέσα στο λαό του Θεού, όταν άνοιξες το σπίτι σου, όταν πήγαινες σε ένα νέο σπίτι και σε έβλεπε μια νέα ψυχή και σε σύστηνε ο Κύριος το έργο που έχει κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι η νέα ψυχή και άκουγε από τον άμβονα και το έβλεπε και μετά το έπρατε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Έχετε πάρα πολύ έργο. Η Κηφισιά, αδελφοί, έχει ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Δεν εννοώ τοπικά εδώ η Εκκλησία. Όλη η Κηφισιά εδώ, τα βόρεια προάστια, έχουν ανάγκη τον Χριστό. Βλέπετε οι καταστροφές, πως μία διαδέχεται την άλλη. Και ο κόσμος, αδελφοί, έχει ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Έχει ανάγκη το φως που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, έχει ανάγκη το άλας της γης που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είσαι εσύ, και σε αυτόν τον τόπο που σε έχει θέσει ο Θεός, σε έχει θέσει για μία αποστολή. Σου έδωσε τη χάρη, αλλά σου έδωσε και την αποστολή αυτή, να στέκεσαι σε αυτόν εδώ τον τόπο και να συστήσεις το Ευαγγέλιο, να συστήσεις το Λόγο του Θεού, να συστήσεις τον αγιασμό. Και πάνω από σένα να υπάρχει ένας ουρανός ανοιχτός, που οι άγγελοι του Θεού έρχονται και φέρνουν τα δώρα του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λαέ του Θεού, μη φοβάσαι. Ο φόβος δεν ανήκει, αδελφοί, στις σκηνές των δίκαιων, αλλά στις σκηνές των δίκαιων έχει προσδιορίσει ο Θεός φωνή αγαλίασης και σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου μας στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τον Λουκά, στη σελίδα 924, όσοι ακολουθούμε τις γραφές του Βάμβα, και στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ιώτα Ήτα είναι το 18. Από το εδάφιο 18. «Και άρχον της, ρώτησε αυτόν λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον?
Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημιείς ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Ο δε είπε, «Ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου». Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Έτι εν συλλείπη, πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμήρασον εις πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη». Ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι ήτο πλούσιος σφόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε, «Πώς δυσκόλος θέλουσι εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα, διότι ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρύπης βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού». Είπον δε οι ακούσαντες, «Και τις δύναται να σωθεί». Ο δε είπε, «Τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό». Είπε δε ο Πέτρος, «Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε». Ο δε είπε προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδής ώστις αφήκε οικία ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένε και της Βασιλείας του Θεού, ώστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν το καιρό τούτο και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον». Και τώρα θα διαβάσω από το Ιωταθήτα στη διπλανή σελίδα το γνωστό περιστατικό της συνάντησης του Κυρίου με τον Ζακχαίο, από την αρχή λοιπόν του 19ου κεφαλαίου. «Και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ώστι ήτο αρχετελώνης και ούτως ήτο πλούσιος, και ζήτη να είδη τον Ιησού τι είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι ήτο μικρός το ανάστημα, και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέαν δια να είδη αυτόν, επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκος σου». Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγόγγιζον λέγοντες ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον, «Ιδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και άνεση κοφάντισα την άιστη, αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για τον Άγιο Λόγο Του. Δύο περιστατικά παρόμοια, με δύο διαφορετικές όμως καταλήξεις. Στη μία περίπτωση, ένας νέος, αλλού θα διαβάσουμε σε άλλο, σε άλλον Ευαγγελιστή, ήταν νέος, ήταν πλούσιος, ήταν άρχοντας του λαού, και καθώς διέβαινε ο Κύριος στο δρόμο του, τον σταμάτησε, ενώ ο Ζακχαίος ήταν πλούσιος, προφανώς δεν ήταν νέος και ούτε άρχοντας ήταν, ήταν ο εφοριακός εκείνης της εποχής, περιθωριακός, ο οποίος καθώς κατέβαινε η πομπή του Κυρίου, έτσι ο Κύριος και τον ακολουθούσε όχλος, ούτε τόλμησε να διανοηθεί να σταματήσει τον Κύριο. Απλά ήθελε να δει ποιος είναι ο Κύριος. Και ο Κύριος τώρα βλέπει τις καρδιές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι δύο περιστατικά, θα λέγαμε, παρόμοια, ταυτόσιμα, σε δύο διαφορετικές περιοχές. Έχει σημασία και η περιοχή που θα συναντήσει ο Κύριος τον Ζακχαίο, η Ιεριχώ, διότι ο Κύριος, αδελφοί, δεν κρατάει βεντέτες. Ήτανε καταραμένη αυτή η πόλη. Ήταν η πρώτη πόλη που συνάντησε ο λαός του Θεού αφού είχε περάσει τον Ιορδάνη στην υποσχεμένη γη. Και αφού τους είχε πει θα την καταστρέψετε τελείως, θα την αφανίσετε τελείως. Θα τα κάψετε όλα, δεν θα κρατήσετε τίποτα. Και αφού έγινε αυτό, ο Ιησούς του Ναβί είχε πει ότι αυτή η πόλη είναι καταραμένη και όποιος τολμήσει να την ξαναχτίσει αυτή την πόλη θα θέσει τα θεμέλια με το αίμα του πρωτότοκου και θα θέσει τις πύλες με το αίμα του
τελευταίου του γιου. Δηλαδή ο Θεός ήθελε να μην υπάρχει μνήμη αυτής της πόλης. Ήταν η πρώτη στάση που έκανε ο λαός του Θεού στην γη την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Αλλά βλέπουμε ότι ο Θεός, αδελφοί, έτσι να το πω και πάλι, δεν κρατάει βεντέτες. Και αν ήταν κάποιος ο οποίος δικαιωματικά θα μπορούσε να πει «Εγώ δεν πάω στην Ιεριχώ, την είχε καταραστεί ο δούλος μου, ο Ιησούς του Ναβί, είχα δώσει εντολή να καταστραφεί», τολμήσανε κάποιοι ανεδείς άνθρωποι να το κάνουνε, «Εγώ, Άγιος Θεός, δεν θα την επισκεφτώ». Αδελφοί, να έχουμε αυτό το φρόνημα. Ζούμε στη Νέα Διαθήκη, έχουμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Δεν πρέπει να κρατάμε μέσα μας τίποτα, ό,τι και να έχει συμβεί, με όποιον και να έχει συμβεί, το οτιδήποτε, ο Κύριος δεν κρατάει. Δεν κρατάει τίποτα μέσα στην καρδιά Του. Ο Κύριος δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει. Το τι θα γίνει με αυτόν που την έχτισε, με αυτούς που μείνανε μέσα, δεν είναι δικός μας λογαριασμός. Ο Κύριος μπήκε στην Ιεριχώ για να σωθεί η Ιεριχώ και δεν κάνει εξαιρέσεις. Καμία εξαίρεση δεν κάνει ο Κύριος και δεν πρέπει να έχουμε και εμείς, αδελφοί, εξαιρέσεις μέσα στην καρδιά μας. Καμία εξαίρεση, ούτε σε οικογένειες, ούτε σε σόγια, ούτε λόγια που έχουν υποθεί στο παρελθόν και μπορεί να μας έχουν πληγώσει. Θα πηγαίνουμε στον Κύριο να τακτοποιούμε τις πληγές μας, να τακτοποιούνται τα λάθη του παρελθόντος, διότι μέσα από τα αποκαΐδια του παρελθόντος έχει ο Κύριος να σώσει τον Ζακχαίο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάει λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, ο νέος θα σταματήσει τον Κύριο. Την πομπή που προπορεύεται ο Κύριος και τον ακολουθούν οι μαθητές του. Και μάλιστα θα σημειώσει ο άλλος Ευαγγελιστής, θυμάμαι τώρα σε ποιο Ευαγγελιστή είναι, ότι θα έπεσε κιόλας κάτω, τον προσκύνησε. Έκανε σοου, με λίγα λόγια. Ένα σοου που όποιος το δει θα πει αυτός ο άνθρωπος, τι άνθρωπος είναι αυτός, Δεν έχω ξαναδεί πλούσιο, άρχοντα και νέο και να δίνει την καρδιά του με τέτοιο τρόπο στον Κύριο, να μην ντρέπεται. Να έχει αυτή την παρησία να ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι σωτήρας και τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο, δηλαδή τον δέχεται. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, ξέρετε, δεν συγκινείται με τέτοια πράγματα. Δεν συγκινείται με πράγματα, ξέρετε, να του πάω του Κυρίου κάτι εντυπωσιακό. Δεν εντυπωσιάζεται ο Κύριος με αυτά που εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι. Ούτε με δώρα, ούτε με τάματα, ούτε με κινήσεις μπροστά σε υπόλοιπο κόσμο για να πάρω τον κόσμο μαζί μου και να πούνε ότι καλός είμαι. Τι λες, λέει, ότι είμαι αγαθός. Ένας, λέει, είναι αγαθός και αυτός είναι ο Θεός. Αν δεν με αναγνωρίζεις ότι είμαι ο δημιουργός σου, δείτε πόσο ταπεινός είναι ο Κύριος. Δεν του λέει, τι με λες εμένα διδάσκαλο, δεν ξέρεις ότι είμαι Θεός. Δεν του το λέει έτσι. Βλέπετε ακόμα και στη λεπτομέρεια τι ευγενικός, τι λεπτεπίλεπτος είναι ο Κύριος, πώς μιλάει μέσα στις συνειδήσεις. Διότι ο Κύριος γνωρίζει τη συνείδηση, γνωρίζει ο Κύριος τι έχει μέσα ο άνθρωπος. Εγώ με λέει αυτός που ερευνώ νεφρούς και καρδίες, τίποτα δεν είναι κρυμμένο από τον Κύριο. Δεν χρειάζεται ο Κύριος να πει πράγματα για να εντυπωσιάσει, να συστήσει τον εαυτό του. Ίσα ίσα που σου λέει δεν με αναγνωρίζεις εμένα σαν Θεό. Να ξέρεις ότι μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Πάμε παρακάτω. Θέλω να κληρονομήσω ζωή αιώνιον. Ξέρεις τις εντολές. Τις ξέρεις τις εντολές. Δεν του είπε δεν τις ξέρεις, έλα να τις μάθω. Τις ξέρεις. Του λέει κάποιες από αυτές. Τώρα τι να πει ο άλλος. Έχει κάνει όλο αυτό το σόου εκεί πέρα μπροστά. Τα έχω κάνει όλα, Κύριε. Ό,τι μου έχεις πει το έχω κάνει. Ωραία λοιπόν, αφού η ομολογία σου μπροστά σε όλο τον κόσμο και μπροστά σε μένα που είμαι διδάσκαλος για σένα, δεν ξέρεις ακόμα, δεν με έχεις αναγνωρίσει σαν Θεό,
είναι ότι τα έχεις κάνει όλα. Θα σου πω λοιπόν ότι σου λείπει ένα. Ποιο είναι αυτό το ένα? Πήγαινε, λέει, πούλησε όλα, πάντα, πάντα όσα έχεις, δώστα στους φτωχούς και έλα και ακολούθησέ με. Και μόλις το άκουσε αυτό ο νέος, ο πλούσιος και ο άρχον του λαού, τα μαζεύει όπως τα είχε απλώσει και μην τον ξανάδατε. Αυτό έκανε. Τα μάζεψε και έφυγε μπροστά από τον Κύριο, αδελφοί. Και ο Κύριος δεν τον σταμάτησε, να του πει, έλα εδώ, εντάξει. Έλα εδώ, κάτσε και εσύ εδώ, θα μαθητεύσεις, θα τα καταφέρεις κάποια στιγμή να τον παρηγορήσει. Όχι, και μάλιστα θα πει ότι εμβλέψας, λες τον άλλο Ευαγγελιστή, ο Κύριος τον αγάπησε αυτό το νέο. Δεν τον εκδικήθηκε. Δεν του έβγαλε, αδελφοί, τα άπλυτα στη φόρα. Δεν τον κατεφρόνησε. Από αγάπη του τα είπε. Και θα λέγαμε τώρα είμαστε μεταξύ Παλαιάς, Διαθήκης με τις εντολές. Είναι ο Κύριος τώρα που μιλάει για να πουλήσει, να πουλήσει τα υπάρχοντά του. Είναι αυτός λόγος μόνο, αυτός η οδηγία μόνο για αυτό το νέο? Ανήκει αυτή η οδηγία και ο λόγος και στους υπόλοιπους? Και ξέρετε, η απόδειξη ότι ο Κύριος μας καλεί να μην κρατάμε πράγματα για τον εαυτό μας, είναι ότι οι μαθητές που τον ακολουθήσανε πεταχτήκανε με μία φωνή, τη φωνή του Πέτρου, και ομολογήσανε ότι τα είχανε αφήσει όλα και τον ακολουθούσανε τον Κύριο, αδελφοί. Αυτοί που ήταν γύρω τους δεν ελεγχθήκανε από αυτό το λόγο. Δεν του είπανε, Κύριε, σε μας δεν το είχες πει αυτό. Δεν το ξέραμε ότι πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να σε ακολουθήσουμε. Αλλά κατά γενική ομολογία, ο Πέτρος είπε ιδού εμείς, όχι εγώ, εμείς που σε ακολουθήσαμε, το έχουμε κάνει αυτό, Κύριε. Αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε. Αυτό με προβληματίζει, να σας πω την αλήθεια. Τι έχω αφήσει για τον Κύριο? Τι μπορεί να ομολογήσει ο Κύριος για μένα στην πορεία της ζωής μου? Ότι τον ακολουθώ, ότι τον ακολουθώ εν μέρη, ότι τον ακολουθώ όποτε θέλω, τον ακολουθώ όποτε αυτός προπορεύεται, τον έχω αφήσει πίσω και δεν βλέπω τον Κύριο τώρα? Βλέπετε πώς εξαρτώνται, αδελφοί, τα πράγματα, τα επίγεια με το περπάτημά μου με τον Κύριο. Αλλού ο Λουκάς στο 14ο κεφάλαιο θα μιλήσει ο Κύριος, θα γράψει ο Λουκάς λίγο πιο πριν, ότι λέει, αν δεν μισήσεις πατέρα, μητέρα, αδελφές, αδελφούς, οικογένεια, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, δεν είσαι άξιος να είσαι μαθητής σου, μαθητής μου. Εάν δεν πάρεις, λέει, το σταυρό σου κάθε μέρα και να με ακολουθήσεις, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Εάν δεν απαρνηθείς και τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Ξέρετε, εδώ είναι τα δίδακτρα αυτής της σχολής, μπορούμε να πούμε. Αυτό είναι το κόστος της μαθητείας μας, αδελφοί. Λέει, αν, λέει, εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, εάν εσείς, λέει, μείνετε στο λόγο το δικό μου, θέλετε είστε αληθώς μαθητές μου. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Πόσο ελεύθερος μπορώ να πω ότι είμαι σήμερα, αδελφοί, όχι από αυτά τα οποία με δένανε πριν με γνωρίσει ο Κύριος, πριν γνωρίσω εγώ τον Κύριο και ήρθε και με αναγέννησε και, ας πούμε, άλλαξε η γλώσσα μου, άλλαξε ο τρόπος σκέψης μου. Αυτό είναι μια αλλαγή στη ζωή μου. Πόσο ελεύθερος είμαι σήμερα,
από όλα αυτά τα οποία βαραίνουν τους ίδιους ανθρώπους στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, τα κίνητρά μου είναι διαφορετικά από τον συνάδελφό μου? Γιατί δεν μου είπε ο Κύριος και δεν ζητάει ο Κύριος να βγούμε από τον κόσμο. Προσευχήθηκε και είπε, δεν σου ζητάω να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά αυτούς που μου έδωσες, θέλω, λέει, να τους φυλάξεις από τον κόσμο. Εγώ, λέει, τους φύλαξα όσο ήμουνα μαζί τους. Αλλά τώρα εγώ φεύγω, έρχομαι εκεί που είσαι κι εσύ. Και παρεκάλεσε τον Πατέρα να μας φυλάξει, αδελφοί, από τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει ότι μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταφταρκίας. Εάν έχουμε, λέει, τροφές και κλινοσκεπάσματα, να αρκούμεθα εις αυτά. Και έχω την καριέρα μου και ο συνάδελφός μου έχει την καριέρα του. Τα κίνητρά μου είναι διάφορα, ξεχωρίζουνε μέσα στην καρδιά μου. Δεν λέω απ' έξω, αδελφοί, είναι ίδια τα πράγματα. Και αυτός το μισθό του και εγώ το μισθό μου. Αλλά όταν έρθει ο μισθός μέσα στο σπίτι, πώς τον διαχειρίζομαι? Ευτύχησαν, λέει, τα χωράφια του πλουσίου. Αλλά τελικά δεν ευτύχησε αυτός. Γιατί δεν είχε, λέει, που να βάλει τον καρπό και λέει, ξέρω τι θα κάνω. Θα χαλάσω τις αποθήκες, θα φτιάξω μεγαλύτερες, θα πάω να τα βάλω μέσα και μετά θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις αποταμιευμένα πολλά, για πολλά χρόνια μπροστά. Κάτσε, φάε, πιες και φρένω. Και εκείνη τη νύχτα του χτυπάει την πόρτα της καρδιάς ο Κύριος και του λέει μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, τούτη τη νύχτα απαιτούνε την ψυχή σου. Σε λίγες ώρες θα έχεις πάρει 2 μέτρα χώμα. Σε λίγους μήνες θα σε έχουν φάει τα σκουλίκια. Όλα αυτά, λέει, που ετοίμασες. Προσέξτε την ερώτηση που κάνει ο Κύριος. Ποιανού θα είναι? Που σημαίνει ότι τη διαχείριση αυτών που μας δίνει ο Κύριος μας τη ζητάει από μας. Δεν είναι της ψυχής μας, αδελφοί. Η ψυχή δεν χορταίνει με τα υλικά πράγματα. Η ψυχή χορταίνει με τον Ιησού Χριστό. Και κάποια μέρα θα σταθεί ο Πέτρος και όλη αυτή εδώ η παρέα μπροστά στους χριστιανούς των 2000 ετών και δεν ξέρουμε ακόμα πόσα χρόνια πιστεύουμε ότι ο Κύριος έρχεται και θα πούνε την ίδια ομολογία. Εμείς τα αφήσαμε όλα και τον ακολουθήσαμε. Εμάς η ψυχή μας χόρτενε με τον Κύριο. Για να μην πάμε τώρα με τι χόρτενε ο Κύριος στο πηγάδι του Ιακώβ που του πήγανε το φαγητό οι μαθητές και λέει, δεν πεινάω. Μα πώς δεν πεινάς? Ποιος σου έδωσε να φας? Δεν βλέπανε εκεί κανέναν. Ναι. Εμείς σου φέραμε φαγητό. Μα, λέει, εγώ δεν πεινάω. Μα πώς δεν πεινάς? Αυτή ήταν η στιχομηθεία. Λέει, εγώ έχω φαγητό το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Το δικό μου, λέει, το φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου και να τελειώσω το έργο του. Βλέπετε, αδελφοί, ότι υπάρχει μια άλλη διάσταση που μας την αποκαλύπτει ο Κύριος. Η διάσταση, αδελφοί, του να είμαστε πάντοτε στο θέλημα του Πατέρα. Η διάσταση του μικρού παιδιού, όταν έστησε το μικρό παιδί και λέει, αν δεν ταπεινώσετε τον εαυτό σας όπως ένα των μικρών τιού των παιδίων, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έρχεται ο Κύριος να μας χαρίσει αυτή την ελευθερία, ευχαριστούμε τον Θεό, την ελευθερία από τα εγκόσμια μέσα στον κόσμο. Όχι να μας στείλει σε μια κάψουλα στο διάστημα και να γυρνάμε γύρω-γύρω από τη γη και να τρώμε χαπάκια και να λέμε είμαστε ελεύθεροι. Όχι μια ελευθερία να ζούμε σε ένα μοναστήρι και να κλειδώσουμε τις πόρτες το βράδυ για να μην βγούμε απ' έξω. Όχι η ελευθερία όπως αυτή του Οδυσσέα που τον δέσαν στο κατάρτι και οι άλλοι βάλανε εδώ για να μην ακούνε, γιατί ήθελε να ακούσει ο Οδυσσέας το άσμα από τις, εκεί τις σιρήνες. Είδε, το ξέρουμε όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τις σιρήνες. Αυτές οι σιρήνες του κόσμου.
που βάζουν στα μάτια μας επιθυμίες, επιθυμίες των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Και λέει, πειρασμός δεν σας κατέβαλε, ή μη ανθρώπινος, το ξέρει ο Κύριος, ανθρώπινα είναι όλα αυτά. Αλλά από πάνω ας διαβάσουμε τα παραδείγματα που φέρνει ο Λόγος, τους πειρασμούς που είχανε πού, μέσα στην έρημο, όταν ο Βαλαάμ συμβούλεψε τον Βαράκ να κάνει τη γιορτή και να τις βγάλει τα κοριτσάκια έξω. Δεν κάνει και τώρα ο κόσμος. Κάνε μια γιορτή του Βελφεγόρ και κάνε εκεί πέρα να χορεύουνε και θα δεις, λέει, πώς θα αποσυρθεί ο Κύριος όταν αυτοί θα αμαρτήσουνε. Χιλιάδες οι νεκροί στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Την άλλη φορά τι είπανε? Αηδίας η ψυχή μας από το μάνα. Αηδίας, μόνο το Λόγο του Θεού. Μόνο στην Εκκλησία, μόνο να πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο. Δεν έχει κάτι άλλο. Αηδίας, δεν φοβάσαι όταν το διαβάζεις αυτό το πράγμα. Μα και αν βαρέθηκες, που δεν επιτρέπεται να βαρεθούμε, αδελφοί, δεν τολμάμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Πας ενώπιον του Θεού και λες, Κύριε, συγχώρεσέ, μιλάς στη τίμη του αμαρτωλό. Χιλιάδες είναι ξαφνικά οι σκορπιοί και τα φίδια που είχαν γίνει κατοικίδια για αυτούς, δεν τους τσιμπάγανε, αρχίσανε και τσιμπάγανε. Για μην πάμε στο μοσχάρι το σύτευτο, το χωνευτό, την ειδωλολατρία και να πάμε και στους 10 κατασκόπους που βλασφημίσανε τη γη, τη ρέουσα, γάλα και μέλι. Ευχαριστούμε το Θεό, όταν λέμε έρχεται ο Κύριος για τη Βασιλεία των Ουρανών, η Νέα Ιερουσαλήμ. Τι να μου κάνουν τώρα εμένα, εγώ είμαι άρρωστος, δεν έχω πληρώσει τον νίκη. Ας προσέξει, λέει, μην γίνει, λέει, κάποιος βέβυλος ή πόρνος σαν τον Ισάφ. Ευχαριστούμε το Θεό. Ώστις, λέει, για ένα πιάτο φακί κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Ή σαν τους άλλους εκεί πέρα που πήγανε στο Μωυσή και στον Αρών και λένε, είσαστε πιο άγιοι από εμάς. Σε εμάς δεν μας μιλάει ο Θεός. Τα ξαδέλφια του, από τη φυλή του Λεβί. Ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών και παρασύρανε και άλλους 250 από τους πρόκριτους εκεί πέρα του λαού του Θεού και έπεσε η οργή του Θεού, ζωντανούς τους κατάπιε η γη. Εκεί, αδελφοί, αναφέρεται αυτό που λέει, πειρασμός δεν σας κατέβαλε η μη ανθρώπινος. Αλλά σαν τον μαζί με τον πειρασμό, σύν τον πειρασμό, θέλει κάνει ο Θεός και την έκβαση. Προσέξτε, η έκβαση του Θεού εξαρτάται από μένα. Διότι η έκβαση που έκανε ο Θεός σε όλους αυτούς από πάνω, δεν είναι αυτός που θέλω να έρθει στη ζωή μου. Δεν θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Δεν θέλω ξαφνικά τα φίδια και οι σκορπιοί του κόσμου να με τσιμπάνε. Δεν θέλω ο άγγελος ο εξολοθρευτής να περάσει από το σπίτι μου και αντί να δει το αίμα του Ιησού Χριστού, ξαφνικά να δει μετά το δικό μου το αίμα μέσα στο σπίτι, γιατί το δικό μου το αίμα, αδελφοί, άμα χυθεί, πάει η ψυχή μου, πάει στην κόλαση. Εδώ υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να είμαστε καλυμμένοι κάτω από το αίμα. Όταν λοιπόν θα έρθει ο πειρασμός και είμαι κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού, έχω αυτή την ευσέβεια μεταφταρκίας, μου αρκεί αυτό που μου δίνει ο Θεός και όλα τα υπόλοιπα του τα επιστρέφω του Κυρίου. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, αυτάρκεια. Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτό που μου έχεις δώσει και ό,τι μου έχεις δώσει, πάρ' το δικό σου, είναι τα σά εκ των σών. Όλα δικά σου είναι, Κύριε. Όλα είναι δικά σου. Και φανερό, λέει, είναι ότι τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας. Αυτός ο πλούσιος νόμιζε ότι τα πήρε μαζί του. Εδώ τα άφησε, αδελφοί, και τα χωράφια και τα σπίτια και όλα. Το συμφέρον του ποιο ήτανε? Να είχε ακολουθήσει τον Κύριο. Και ακούγεται η ομολογία των μαθητών. Ιδού εμείς τα αφήσαμε όλα, αδελφοί. Όλα τα αφήσαμε. Και τα ονόματα αυτών των ανδρών, αδελφοί, είναι τα ονόματα τα οποία έχουν τα 12 θεμέλια της Άνω Ιερουσαλήμ. Εκτός βέβαια του Ιούδα, ο οποίος πήρε τη μερίδα του στη λίμνη την καιωμένη με θείο και πυρ, ευχαριστούμε τον Θεό, και τον αντικατέστησε ο Ματθίας.
Αυτοί οι άνθρωποι που είπαν αυτό ότι τα αφήσαμε όλα, λέτε αν το μετάνιωσαν. Λέτε να είπανε κακώς κάναμε που τα αφήσαμε όλα. Τώρα έχουν κληρονομήσει τη ζωή την αιώνια, έχουν πάρει, θα πάρουν και εκείνη το στεφάνι τους, περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών και τους έχει φανερώσει ο Θεός, αδελφοί, ότι η Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη των εορτών ημών, έχει θεμελιωθεί πάνω σε αυτή την ομολογία. Ξέρεις τι είναι να θεμελιώσει ο Θεός ένα έργο πάνω στην ομολογία σου. Ξέρεις τι είναι ο Θεός να ξεκινήσει και να στηρίξει ένα έργο πάνω στην ομολογία σου και σε αυτά τα οποία άφησες εδώ στη γη. Ένεκεν της Βασιλείας των Ουρανών είναι κάτι, αδελφοί, το οποίο δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Γιατί κατοικούμε σε αυτό το σώμα το οποίο ζητάει, πονάει, θέλει και αγωνιζόμαστε εναντίον όλων αυτών των επιθυμιών που στρατεύονται κατά της ψυχής. Ή τώρα νομίζετε το είχαν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι, όταν τα αφήσανε όλα, ακολουθούσαν αυτόν τον Ραβίνο που δεν είχαν καταλάβει και ακριβώς ποιος είναι. Κάποια στιγμή όταν έκανε πολύ μεγάλα θαύματα, θαυμάζανε εσείς ο Υιός του ανθρώπου. Λίγες ώρες πριν παραδοθεί ο Φίλιππος θα του πει δείξε σε μας τον Πατέρα και αρκεί μας και θα ακούσει το παράπονο του Κυρίου. Μα καλά λέει Φίλιππε, τόσο καιρό έλειμνα μαζί σου. Και δεν με γνώρισες. Και όμως αυτός είναι που τα έχει αφήσει όλα, αδελφέ. Αυτός που λίγο παρακάτω θα ξεστομίσει αυτή την απορία που θα αποδείξει ότι δεν τον έχει γνωρίσει ακόμα τον Κύριο. Τα έχει αφήσει όλα. Ο Κύριος δεν λησμονεί όμως. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, γιατί είμαστε μαθητές. Είμαστε, να το πω αλλιώς, συμμαθητές εδώ, αδελφοί. Άλλος τα έχει καταλάβει καλύτερα, άλλος παίρνει ένα φοβερό βαθμό, άλλος παίρνει λιγότερο βαθμό, άλλος κόβεται σε ένα μάθημα, θα το ξαναδώσει. Συμμαθητές είμαστε. Ο Φίλιππος κόπηκε σε ένα μάθημα και πολύ σπουδαίο μάθημα. Και ξέρετε ποιος ήταν ο Φίλιππος? Αυτός που είχε βρει τον Αθαναήλ και του είχε πει τι? Βρήκαμε το Μεσσία. Μα καλά, μετά από 3,5 χρόνια, εσύ που είχες φέρει και τον Αθαναήλ και έγινε και αυτός Απόστολος, βρίσκεσαι μεταξεταστέως. Μα γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά, αδελφοί, για να παίρνουμε παρηγοριά. Για να παρηγοριόμαστε, ευχαριστούμε τον Θεό, ότι δεν τα έχουμε νοήσει όλα, δεν τα έχουμε καταλάβει όπως θα έπρεπε να τα καταλάβουμε. Και να σας πω και κάτι, το λέει ο Λόγος πάλι. Τώρα λέει εννοούμε και βλέπουμε ως εν κατόπτρο ενιγματοδός. Τότε, πότε, όταν θα φύγουμε, θα ελευθερωθούμε από αυτή τη σάρκα, θα τον δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Έχουμε αυτή την υπόσχεση, είναι σίγουρο, γιατί το έχει πει εκείνος. Αλλά τώρα κάνουμε υπομονή, τώρα αγιαζόμαστε, τώρα αφιερωνόμαστε, τώρα θα σκαλώσουμε κάπου, εκεί που νομίζουμε ότι στεκόμαστε, θα τη φάμε τα μούτρα μας, όλοι θα το πάθουμε αυτό, αδελφοί. Εδώ το πάθανε αυτοί εδώ πέρα που τα είχαν αφήσει όλα για τον Κύριο. Και εμείς αγωνιζόμαστε να τα αφήσουμε όλα για τον Κύριο. Και μπαίνει στην καταραμένη πόλη ο Κύριος, που είπαμε δεν κρατάει βεντέτες ο Κύριος. Θα κάνει και εκεί έργο, θα διαβεί και εκεί τα σοκάκια ψάχνοντας το απολολό, όχι για να κρίνει, αλλά για να σώσει. Και θα ανέβει στη σικομορέα αυτός ο κοντούλης, ο Ζακχαίος, και αυτή τη φορά θα μας φανερώσει και το όνομά του, ενώ στην πρώτη άρχον νεανίσκος πλούσιος. Το όνομά του κανείς δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει. Το Ζακχαίο όλοι το ξέρουμε, αδελφοί. Όλοι το ξέρουν το Ζακχαίο. Και ένα μικρό παιδάκι το πάρει στο Κυριακό ξέρει ποιος είναι ο Ζακχαίος. Γιατί? Διότι σε αυτόν ο Κύριος ούτε καν του είπε πήγαινε εδώ στα όλα και ακολούθησέ με. Σε αυτόν τώρα ο Κύριος θα αποδείξει πώς η νέα Διαθήκη που θα κάνει με τον άνθρωπο είναι γραμμένη μέσα στην πλάκα της καρδιάς μας, αδελφοί. Πώς ο Κύριος ψάχνει καρδιές. Όχι ανθρώπους να κάνουν σόου
και να δείχνονται και δήθεν και υποκριτές. Αλλά ο Κύριος ψάχνει μέσα σου και μέσα μου. Όλη, λέει, η ωραιότητα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Και όλοι βλέπανε έναν αμαρτωλό τελώνι, συχαμένο και φύγει από εδώ. Και πρώτη του μήνα, δεν ξέρω πότε δίνανε τους φόρους, μία φορά το χρόνο, μία φορά το μήνα. Όποτε ήταν να τον δουν αυτόν τον άνθρωπο μπροστά τους, καταλαβαίνετε ήταν ένα ασύχαμα. Ένα βδέλυγμα μέσα στο λαό του Θεού. Έλα όμως που μέσα σε αυτή την καρδιά ο Κύριος είδε έναν άνθρωπο μέσα στην καταραμένη πόλη που μπορούσε να γράψει το νόμο του, αδελφή. Που μπορούσε να γράψει τα περί της βασιλείας των ουρανών χωρίς καν να του κηρύξει. Χωρίς καν να του πει πήγαινε πούλησέ τα. Ζακχαίε, λέει, κατέβα κάτω, Ταχαίος. Γρήγορα κατέβα κάτω. Σαν να ακούω τον αδελφό τον Γιώργο. Έλα εδώ γρήγορα. Γρήγορα Ζακχαίε κάτω. Γελάτε, όσο το ξέρετε, ξέρετε ο αδελφός πώς το λέει. Γρήγορα. Γιατί, λέει, πρέπει να φάω σπίτι σου. Σπίτι μου. Σφεντόνα θα γίνω ο Ζακχαίος. Κατέβηκε κάτω, λέει, και τον υποδέχτηκε με τα χαράς. Ο άλλος έφυγε λυπούμενος, περίλυπος στην ψυχή. Ο άλλος υποδέχτηκε τον Κύριο με τα χαράς. Και τώρα θα ανοίξει την καρδιά του ο Ζακχαίος να δούμε τι έχει γράψει ο Κύριος μέσα, γιατί χάρις Θεού είναι αυτά που θα πει ο Ζακχαίος. Δεν έχει κάτσει, δεν έχει ξενυχτήσει, δεν έχει νηστέψει σαν τον Κορνήλιο που νήστευε 4 μέρες. Πολύ ωραίος ο Κορνήλιος. Είχε κάνει δωρεές πολλές και φιλανθρωπίες. Να σου ο άγγελος. Γιατί, αδελφοί, δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Του ελεούντος Θεού είναι, αδελφοί, όλα τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να βλέπουμε σε άνθρωπο, αλλά πρέπει να βλέπουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δεν εξουθενώ τον έναν, ούτε υψώνουμε τον άλλον, αδελφοί. Αλλά λέμε, Κύριε, η λάστη τίμη το αμαρτωλό και εμένα. Βοήθησέ με να σου δώσω την καρδιά μου, Κύριε. Σε παρακαλώ, Κύριε, βοήθησέ με να σου ανοίξω την καρδιά μου, να γράψεις εσύ μέσα στην καρδιά μου το δικό σου το θέλημα. Διότι η καρδιά μου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Σφόδρα διεφθαρμένη και του Ζακχαίου και του Κορνηλίου και του Νέου και ολωνών μας, αδελφοί. Όλους συνέκλεισε ο Θεός κάτω από την αμαρτία για να ελεήσει τους πάντες. Όλοι, λέει, ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι. Και τα μεγαλύτερα πρότυπα που έχει συστήσει ο Θεός μέσα στο λόγο του, κανένας δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών, η μύδια του αίματος του Ιησού Χριστού. Ένας είναι ο δίκαιος μόνο. Ο Υιός του Θεού, Ιησούς Χριστός. Ο ανεστημένος βασιλιάς, ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα ανοίξει την καρδιά του, να ακούσουμε όλοι τι είπε και τι έχει γράψει ο Κύριος. Ιδού, λέει, Κύριε, σταστής, λέει, ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριο, τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω στους φτωχούς και αν εσυκοφάντησα τεινά, θα δώσω στο τετραπλούν. Δηλαδή, εσένα τι θα σου μείνει? Με απλά λόγια, θα πάει να χρεωθεί κιόλας τώρα εδώ ο Ζακχαίος για να τα δώσει, αδελφή. Μια ζωή αδικούσε και η φτωχή πάρα πολύ. Αν δώσεις τη μισή σου περιουσία στους φτωχούς, η άλλη μισή δεν φτάνει να δώσεις τετραπλούν σε αυτούς που έχεις αδικήσει. Και το λέει στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος, ο καρδιογνώστης, για να αποδείξει ότι τα ήξερε όλα και ότι είναι η ομολογία του Ζακχαίου πιστή και αληθινή, την είχε σφραγίσει προφητικά, λέγοντας του «κατέβα γρήγορα, γιατί θα έρθω στο σπίτι σου, διότι έγινε σωτηρία στο σπίτι σου». Τα ήξερε αυτά ο Κύριος. Και λέει ο Κύριος, εγώ, λέει, ήρθα για να σώσω το απολωλός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθα για να βρω το χαμένο πρόβατο. Βλέπετε ότι όταν η καρδιά ανοίξει, τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν χρειάζεται να του το πεις εσύ του άλλου, του το έχει ήδη γράψει ο Θεός μέσα του.
Εγώ δεν μπορώ να γράψω ούτε στη δικιά μου την καρδιά, όχι στην καρδιά των παιδιών μου, ούτε στην καρδιά της γυναίκας μου, ούτε εκείνη στη δικιά μου την καρδιά. Πολλές φορές αγωνιζόμαστε να πάμε να το κάνουμε στην καρδιά του άλλου εμείς. Ενώ στην ουσία ο Κύριος αγωνίζεται να μου πει, Υιέ μου, δώσε μου την καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έργο είναι δικό μου. Δεν είναι δικό σου. Το τι θα βγει στο τέλος είναι από αυτό που θα δώσω εγώ, λέει ο Κύριος. Είναι η δικιά μου η δόξα που θέλω να φανερωθεί στη δικιά σου τη ζωή. Δεν είναι να υψωθεί τώρα το ανάστημα του Ζακχαίου από κοντός να γίνει ψηλός ο Ζακχαίος. Αλλά είναι να φανερωθεί η δόξα του Πατέρα. Είναι να φανερωθεί η διακονία του Κυρίου μας, ο καρπός του Κυρίου μας. Ότι έψαξε και βρήκε ένα χαμένο πρόβατο. Μα όταν το διαβάσαμε, καταλάβαμε όλοι ότι ο Ζακχαίος έψαξε τον Κύριο. Έλα όμως που στην ουσία, αδελφοί, ο Κύριος ψάχνει εμάς. Ο Κύριος είναι τόσο καλός που μας ψάχνει ακόμα και εμάς που μας έχει βρει. Ξέρετε. Και εμένα που με έχει βρει τόσα χρόνια, ακόμα με ψάχνει πολλές φορές. Και το μέτρο του πόσο ακολουθώ τον Κύριο είναι το τι έχω αφήσει πίσω μου, αδελφοί. Το τι έχω αφήσει για Αυτόν. Αυτό μαρτυρεί το πόσο ελεύθερος είμαι για να ακολουθήσω τον Κύριο. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας ευλογήσει όλους. Ο Κύριος να μας αξιώσει, να Του δώσουμε όλη μας την καρδιά για να απολαύσουμε όλη τη δόξα του Πατέρα στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.